Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο τόπο από τα δύο σήμερα και το πρώτο αφορά αποκλειστικά και μόνο τον Αλέξη Τσίπρα. Και όχι απλά τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά είναι απόλαυση. Δεν το χορταίνεις, δεν ξέρω για σας. Προσωπικά δεν χορταίνω να βλέπω εκείνες τις γεμάτες ανετηλίκη, σιγουριά, τσαμπουκά δηλώσεις που έκανε πριν γίνει κυβέρνηση σε σχέση με το τι συμβαίνει σήμερα στη χώρα. Είναι πραγματικά μια εκνευριστική από μία άποψη, αλλά και απολαυστική από μία άλλη και άποψη. Και διδακτική επίσης. Και διδακτική βέβαια διαδικασία. Οπότε έχουμε κάνει ένα top, όχι με όλα γιατί είναι πάρα πολλά και θέλουμε 80 εκπομπές όπως καταλαβαίνετε. Και όχι τα κλασικά μέσα, δηλαδή τώρα θα σκίσουμε τα μνημόνια ή θα βαράμε τα νταούλια, χορεύουν οι αγορές και αυτά. Αυτά όχι, εντάξει. Πάμε να δούμε τα ωραία του, έτσι μερικά ωραία του. Σε σχέση πάντα με το τι συμβαίνει σήμερα στην επικαιρότητα. Στο νούμερο 7, για παράδειγμα, παλαιότερη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, συγκεκριμένα το 2012. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη και εγγυόμαστε την καθιέρωση της απλής και ανώθευτης αναλογικής. Ούτε απλή και ανώθευτη αμόλυπτη δεν είναι. Εμπιστεύομαι προσωπικά από τον Αλέξη, αλλά το ακούσατε. Το εγγύθηκε, ρε παιδιά, ο άνθρωπος. Απλή αναλογική. Γιατί δεν πάτε σε αυτό που είπαμε και πριν, αυτό που έλεγε παγίως η αριστερά, ένα απλό σύστημα. Κοίταξε, εάν πάμε αυτό δεν θα κυβερνηθεί η χώρα ποτέ. Ναι, ναι, ενώ τώρα που έχουμε κυβέρνηση είναι μια χαρά. Η ακυβερνησία είναι το πρόβλημά μας. Το νούμερο 6, παλαιότερη δήλωση, Σεπτέμβριος του 2014 για τον ένφια. Ο ένφια, ο οποίος. Θυμάστε τι είχε χτιστεί πάνω στον ένφια, ο οποίος όχι απλά δεν καταργείται, κυρίες και κύριοι, αυξάνεται, έτσι δεν είναι? Αναπροσαρμόζεται προς τα πάνω. Μεταξύ των μέτρων που έχουν πέσει στο τραπέζι είναι η αύξηση του ένφια, ώστε να μπουν στα ταμεία επιπλέον 300 εκατομμύρια ευρώ. Διότι είπαμε ότι ο ένφια είναι ένας φόρος παράλογος, δεν διορθώνεται, καταργείται. Σαν την κυβέρνησή σας είναι ο ένφια. Παράλογος, δεν διορθώνεται, καταργείται. Διορθώνεται προς τα πάνω μόνο. Ναι, ναι. Στο 5, το 11, Αλέξης Τσίπρας, κυρίες και κύριοι, το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, έτσι, για όνομα του Θεού. Ξεπουλάτε τη ΔΕΗ. Ξεπουλάτε την ΕΙΔΑΠ, την ΕΙΑΠ. Έχει ξεπουληθεί ο ΤΕ. Μεγάλες εκτάσεις, το ελληνικό φιλέτα. Φως, νερό, τηλέφωνο, οικόπεδα με δώσει. Δεν κυβέρνηση, κύριε Πρωθυπουργέ, αυτό. Μεσητικό ταμείο, ατζέντιδες θα καταδύσετε και χειρότεροι, κακοί ατζέντιδες. Πες τα ρε Αλέξη στους Γερμανοψωλιάδες. Όχι, μη γελάς. Όλα τα ξεπούλησαν, όλα. Για να δούμε τι γίνεται σήμερα. Έκλεισε σήμερα η πρώτη ιδιωτικοποίηση από τον ΣΥΡΙΖΑ Μάρα. Τα αεροδρόμια παραχωρούνται για τα επόμενα 40 χρόνια. Υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Κόσκο και ΤΑΙΠΕΔ για το λιμάνι του Πειραιά, παρουσία του Πρωθυπουργού. Αποκρατικοποίησεις λοιπόν έως το 2115. Αποφάσεις θα λαμβάνονται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου. Οι ξένοι θα έχουν πλέον τον πλήρη έλεγχο του ταμείου. Πολλούνται τα πάντα. Τράπεζες, επιχειρήσεις, ακίνητα, λεωφορεία, τρένο, τραμ, το ΟΑΚΑ, τα ΕΙΤΑ και ΟΣΕ. Τι γίνεται ρε μουσική, και μέχρι για 100 χρόνια, για 100 χρόνια κάνουν ό,τι θέλουν, κύριε Τσακαλώτη, μήπως κάναμε λάθος. Και όταν μας λέτε ότι εμείς δεσμεύουμε τη χώρα για 100 χρόνια και ότι δεσμεύουμε την επόμενη κυβέρνηση, έχετε δίκιο. Α, δεν κάναμε λάθος. Πολύ ωραία. Δόξα το Θεό και φοβηθήκαμε. Στο νούμερο 4, τώρα ψηφίσανε. Το ψηφίσανε, λέει, με τα δύο χέρια το ψηφίσανε. Και ήταν 7.500 σελίδες. Αυτό δεν ψηφίσανε. Στις 7.500 σελίδες. Το πήραν στα χέρια τους 5 μέρες πριν το ψηφίσουν. 6, και πολλές. Και ψηφίσαν 7.500 σελίδες. Κοιτάξτε τι έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας το 2012. Φέρνετε εδώ να ψηφιστεί με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Και έχοντας παραδώσει προς ενημέρωση στους βουλευτές μόλις λίγα 24 ώρα πριν ένα νόμο, εκατοντάδες σελίδες διατάξεις που από ό,τι φαίνεται κανείς, μα κανείς εκ των βουλευτών δεν θα έχει διαβάσει και δεν θα ξέρει τι ακριβώς ψηφίζει. Επίτηδες το κάνανε, οι απατεώνες, Αλέξη μου, επίτηδες. Εντάξει, έκανε θεώρηση όμως. Ήταν μόλις εκατοντάδες και αυτός έφερε χιλιάδες. Σωστά, σωστά. Στο νούμερο 3, ακούτε συνέχεια, σταμάτα, ακούμε εδώ και 2 χρόνια, 1,5 χρόνο περίπου, τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι δεν θέλω να τα ψηφίσω, η συνείδησή μου δεν μου το επιτρέπει, αλλά τι να κάνω, είμαι υποχρεωμένος κτλ. Τσίπρας, 2011. Υπάρχουν πολλοί βουλευτές οι οποίοι λένε, και εγώ τους σέβομαι, ότι η συνείδησή τους τους ορίζει να ψηφίσουν το Μεσοπρόθεσμο. Ξέρετε τι δεν ανέχομαι. Τι δεν ανέχεσαι ρε Αλέξη. Κάτσε ρε, τι δεν αντέχεις, τι δεν ανέχεσαι.
κάποιους οι οποίοι μας λένε ότι δεν συμφωνούμε, ότι διαφωνούμε πλήρως, ότι υπερβαίνει τη συνείδησή μας, αλλά θα το ψηφίσουμε. Άρα, κατά συνέπεια, μάλλον δεν πρέπει να ανέχεσαι και πολύ τους επόμενους. Διαφωνούμε με αυτόν τον τρόπο παραχώρησης, φωνάμε, αλλά θα το κάνουμε για να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Θυνώ, γιατί θα ψηφίσω μέτρα που δεν θέλω. Δεν συμφωνώ με αυτό το άρθρο, αλλά δεν μπορώ και να μην ψηφίσω συνολικά το νομοσχέδιο, διότι αυτό θα ήθελε η αντιπολίτευση. Αυτός ομολόγησε κιόλας ότι ο μοναδικός λόγος, το μόνο που τους νοιάζει, είναι η αντιπολίτευση. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η χώρα, βέβαια εδώ και δεκαετίες, βρίσκεται ανάμεσα σε έναν πόλεμο με αυτούς που βρίσκονται στην εξουσία και αυτούς που είναι στην αντιπολίτευση, και αυτοί πηγαίνουν έτσι πινκ-πονκ συνέχεια και δεν νοιάζονται καθόλου για αυτή τη φουκαριάρα την χώρα, ούτε για τη φουκαριάρα τη μάνα τους, μόνο για τη φουκαριάρα την αντιπολίτευση και την καρέκλα. Μην περάσει το δικό τους και την καρέκλα, γιατί βέβαια, αφού θρυνεί ο άνθρωπος, θρυνεί. Και στο νούμερο 2 βέβαια έχουμε το ΕΚΑΣ. Όπου μπορεί να το, το ΕΚΑΣ, όπου μπορεί, είναι πραγματικά μια από τις καλύτερες, το νούμερο είναι η καλύτερη στιγμή του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό το top έτσι όπως είναι, το top Αλέξη Τσίπρας, πρέπει να το κρατήσουμε γιατί είναι το νιώθω. Γράψε το Αλέξη να το βλέπεις, γράψε πολύ ωραίο. Πάει να βλέπεις, να θυμάσαι. Περιστέρα να τα δεις για μένα λένε. Το πιο ωραίο βέβαια θα είναι στο νούμερο 1, αλλά στο νούμερο 2 δεν αντέχω. Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου, ας το χαρούμε μια φορά ακόμα. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μετά από 5 καταστροφικά χρόνια της σκληρής λιτότητας του μνημονίου θα μπορούσε να βρεθεί Έλληνας βουλευτής που να ψηφίσει σε αυτήν εδώ την αίθουσα την κατάργηση του ΕΚΑΣ, δηλαδή του μικρού αυτού επιδόματος στους χαμηλού συνταξιού. Δεν μπορούσε να το φανταστεί, αλλά πήγαινε, έβγαινε έξω. Γιατί εντάξει, αυτά τα λέει στη Βουλή. Πιο απολαυστικός ήταν όταν συναντούσε τους συνταξιούχους το 2015 πριν τις εκλογές στον δρόμο. Γιατί εμείς πληρώσαμε για να πάρουμε σύνταξη και μας έχουν κατακλεουργήσει 40 χρόνια ΙΚΑ και μας κόψανε και μας κόψανε να πληρώνουμε και τώρα, το ΕΚΑΣ θέλω να κόψουν τώρα, το έχεις κόψει. Μας έχουν ξέρω, αλλά τι θα γίνει. Τι θα γίνει, θα σκώσουμε κεφάλι. Ωραία, παιδιά, λέει, οι πλάκες είναι ότι ο Τσίπρας θυμίζει στο γέρο ότι θα σου κόψει και το ύφος. Είναι και το ύφος. Είναι και το ύφος. Καταγγελτικό. Είναι αυτό το ύφος. Ξέρεις τι είναι τι μάλλον. Αχ, παππού, τι θα πάρεις. Τρέμω να σου πω. Είναι φοβερό και είναι αδιανόητο. Θα σηκώσουμε κεφάλι, παππού. Θα σηκώσουμε κεφάλι, σηκώσαμε κεφάλι, κόψαν το ΕΚΑΣ και όχι μόνο το κόψαν, αλλά περίπου 100.000 χαμηλοσυνταξιούχοι χάνουν από φέτος το ΕΚΑΣ και θα κληθούν μάλιστα να επιστρέψουν αναδρομικά σε 12 δόσεις όσα χρήματα έχουν πάρει από τον περασμένο Ιανουάριο. Εντάξει, όμως βλέπετε ότι υπάρχει ευαισθησία. Είναι σε 12 δόσεις. Όλοι εσείς δηλαδή, όλοι εσείς που πήρατε το ΕΚΑΣ και νομίζατε ότι είναι δικό σας γιατί σας το βάλαν στο λογαριασμό σας. Και πιθανώς το φάγατε. Και πιθανώς είπατε ότι είναι δικά μου λεφτά και πληρώσατε φόρους, όχι ότι κάνατε και καμπάνες. Ένα πετρέλαιο να ζεσταθείτε εκεί με τη γριά μέσα στο σπίτι κτλ. Όλοι εσείς τώρα σας το ζητάνε πίσω, αλλά σε 12 δόσεις, κυρίες και κύριοι. Και η άποψη για αυτούς που πήραν το ΕΚΑΣ από την κυρία Καρακώστα είναι η εξής. Θα επιστρέψουν το ΕΚΑΣ αυτοί που δεν το δικαιούνται. Είναι πάρα πολλοί κόσμος που δεν δηλώνει τα πραγματικά του εισοδήματα και που δεν το δικαιούνται. Δηλαδή μου λέτε ότι αυτοί που έπαιρναν ΕΚΑΣ είναι φοροφυγάδες, τους εντοπίσατε και τους το παίρνετε πίσω, αυτό μου λέτε. Ακριβώς. Ακριβώς, φοροφυγάδες ήσασταν όλοι εσείς και γι' αυτό τα πράγματα άλλαξαν με το ΕΚΑΣ, έχουν αγρέψει, τους κυνηγάνε τους συνταξιούχους όπου τους βρουν για να πάρουν πίσω το ΕΚΑΣ και πολύ καλά κάνουν. Λαμπόκι την Ατασούλα, αγκινητοποίησε το μάνταρο τώρα. Συναμάτησε γιατί δεν επέστρεψε στο ΕΚΑΣ. Μου κατέθεσε τα λεφτά σε offshore και μου κάνει ζωάρα, ε. Δεν τα ξέρεις καλά, με το χέρι στη Wall Street πήρα. Για να το όνομά σου στη λίστα του Παναμά. Πήρε πίσω το ΕΚΑΣ, αλλιώς την άναψα. Έλα. Προπέλα. Πάει το ΕΚΑΣ. Ο ΑΡΚΑΣ. Ναι, πολύ γέλιο έχει. Το ΕΚΑΣ λέω! Και πώς τους το εξαφάνισε το ΕΚΑΣ? Τους το ανακοίνωσε και παφ! Ρε το παγάσε το Τσίπρα! Συγγνώμη, είστε η κόρη του εκλειπώντος? Μάλιστα! Συλληπιτήρια, είμαι από την εφορία. Ο μπαμπάς σας πέθανε πριν μας επιστρέψει το ΕΚΑΣ.
Θέλω να ελπίζω πως θα το φροντίσετε, έτσι. Και θα πάμε στο νούμερο ένα τώρα, κυρίες και κύριοι, όπου είναι, κατά την άποψή μου, η καλύτερη στιγμή του Αλέξη Τσίπρα, σε αυτό το ειδικό top που κάναμε σήμερα στο Ράιντερ Βιλέ. Θα το δούμε, να... το σήμα του νούμερο ένα. Ναι, θα το δούμε, για να ζεσταθούμε αυτό το top με τη σύγκριση των παλαιότερων δηλώσεων του Αλέξη Τσίπρα με το τι συμβαίνει σήμερα στη χώρα. Νούμερο ένα. Και για να τον χαρούμε τώρα στην πιο, σε μια, όχι στην πιο, αλλά σε μια από τις πιο έτσι μαγικές του στιγμές. Εγώ θα σε θυμηθώ όμως μετά, θα έρθω να δούμε, θα είναι καλύτερα. Εγώ θα σε ψηφίσω, θα τα δούμε τα λεχνητή μετά. Το χαράτσι μια φορά, δεν θα το πληρώνεις. Δεν τρέπεσαι βρε να λες ψέματα στη γιαγιάκα. Δεν τρέπεσαι βρε να την κοιτάς στα μάτια τη γιαγιάκα και να της λες τέτοια ψέματα. Χαράτσι μια φορά δεν θα πληρώσει την είπε τη γιαγιά. Γελούσε και γιαγιά καθόλου. Σαν να την περνάει στο φανάρι απέναντι και να την αφήνει στα μισά του δρόμου. Δεν περνάει λεωφορεία, κάτσε εσύ εδώ, μη φοβάσαι. Κοίτα κατσίκι. Ένα χειροκρότημα στον Αλέξη Τσίπρα.